Είδα στις 7 ώρα το πρωί, δύο άτομα είδα. Άκουσα τις φωνές της μητέρας μου 7 ώρα το πρωί να φωνάζει. Δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε. Ανέβηκα στον πάνω όροφο. Εκεί είδα τον ένα να κρατάει πιστόλι και να μας απειλεί. Και τον με κουκούλα ή χωρίς. Χωρίς κουκούλα. Ναι. Και τον άλλον με ένα καπελάκι και με μια νοσοκομιακή μάσκα στο δίπλα δωμάτιο να χτυπάει τη μητέρα μου. Τι είπα για τη μητέρα σου. Ναι, ναι, ναι. Με τι, με τα χέρια. Με γροθιές. Με γροθιές. Δυο σας είσαστε στο σπίτι. Όχι, τρεις μας. Οι τρεις μας. Ο τέτοιο παπά σου. Ναι, ναι. Και αφού του έγινε αυτό, η μάνα μου ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, φαντάστε, λιποθύμησε κιόλας. Αλλά κατάφερε αφού ξύπνησε, κατάφερε να κλείσει την πόρτα και να φωνάζει σε βοήθεια από το δίπλα δωμάτιο. Αφού ξύπνησε ποιος? Η μητέρα μου. Αφού λιποθύμησε. Μάλιστα. Μας είχαν δεμένους. Πώς δηλαδή σε είχαν δεμένο, με τα χέρια πίσω? Με τα χέρια πίσω. Για με να τα χέρια μας δείξεις λίγο πώς ακριβώς. Έτσι, ακριβώς έτσι. Έτσι, έτσι με τι, ναι, σε είχαν δέσει? Με tie wrap. Είναι τα, αυτά που δένουμε τα δέματα. Και τι έγινε στη συνέχεια? Εκεί πέρα τα έχασαν. Βγήκανε τρέχοντας από το σπίτι. Εκείνη την ώρα που χτυπούσαν τη μητέρα σου, ζητούσαν κάτι? Ναι, χρήματα. Χρήματα. Money το έλεγαν αυτοί. Α, ήταν, είχαν ξένη προφορά. Ξένοι, ναι, ήταν από Μαυροβούνιο και οι δυο τους. Και οι νέοι άνθρωποι. Ήταν ο ένας νομίζω 32, ο άλλος 38. Mm-hmm. Αυτός που έπαθε το εγκεφαλικό, νομίζω κάτι τέτοιο, ήταν 38. Τους δώσαμε ό,τι είχαμε για να φεύγανε μια ώρα αρχίτερα. Ναι. Ο μπαμπάς σου? Και τον παπά μου το χτυπήσανε και εμένα με χτυπήσανε. Δηλαδή με γροθιές? Με γροθιές, με γροθιές, ναι. Φορούσαν γάντια? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Για πες μας λοιπόν, ο και φόβος σου εκείνη τη στιγμή, τι πίστεψες? Εγώ προσωπικά, εγώ φοβόμουν για τους δικούς μου ανθρώπους, δεν πολύ φοβόμουν για μένα. Όταν είδες τους γονείς σου δηλαδή σε αυτό? Προφανώς, ναι, περισσότερο για τους γονείς μου φοβόμουν, δεν φοβόμουν για μένα. Βγήκανε γρήγορα και από αυτή την πόρτα, ναι, προσπάθησαν να μας ρίξουν ένα σπρέι πιπεριού φεύγοντας, αλλά εγώ το κατάλαβα και έκλεισα τα μάτια μου, δεν αισθάνθηκα τίποτα. Και μετά τους κυνήγησα, όπως ξέρετε. Το γνωρίζουμε. Εσύ προφανώς από τον ύπνο ήσουν με τα εσώρουχα. Με τα εσώρουχα, ναι. Βγήκες κατευθείαν πίσω τους. Ό,τι είχα ξυπνήσει, ναι, κατευθείαν πίσω. Φώναζες? Φώναζα τι. Φώναζα στους περαστικούς ληστεία, φωνάξα την αστυνομία. Και οι άνθρωποι, προφανώς, δηλαδή, βλέποντας ένα άτομο έτσι όπως ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή, μόλις είχα σηκωθεί από το κρεβάτι με δεμένα τα χέρια να κυνηγάει δύο ανθρώπους. Προφανώς και θα φωνάξουν την αστυνομία. Η διαδρομή σας ποια ήταν, δηλαδή από πού φύγατε, από πάνω, από κάτω, αυτοί από πού? Από το φαρμακείο εδώ αριστερά, κατευθυνθήκανε προς το Λίντλ, μετά πέρασαν απέναντι από το Λίντλ προς τα στενάκια του Ναυπλίου. Στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στον Άγιο Κωνσταντίνο εκεί. Εκεί συνάντησα ένα περιπολικό της αστυνομίας, το οποίο μπήκα μέσα και... Α, μπήκες μέσα. Ναι, μπήκα μέσα. Σε είδαν δηλαδή αστυνομικοί και... Ναι, ναι, με είδαν, με είδαν. Και κατευθυνθήκατε προς το Χαριλάου Τρικούπη, έτσι. Χαριλάου Τρικούπη, εκεί πέρα δίπλα στα φανάρια. Απλά εγώ τους είδα ότι τους είχαν πιάσει. Είχε πάθει το εγκεφαλικό και ο άλλος καθόταν δίπλα του. Δεν διέφυγε αυτός δηλαδή? Όχι, όχι. Είχανε το όπλο πάνω τους? Κάτι από ό,τι διάβασα. Πάνω τους το είχαν όλη τη διαδρομή, αλλά από ό,τι διάβασα το πετάξανε σε ένα κάδο απορριμμάτων. Το βρήκανε. Νομίζω, ναι, ναι, το βρήκαμε. Πώς ήταν η κατάσταση αυτού του ανθρώπου που είδες εσύ κάτω? Και τον αναγνώρισες φυσικά, φαντάζομαι. Ήταν πεσμένος, είχε πάθει εγκεφαλικό, δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι ήταν. Από εδώ πώς μπήκανε στην αρχή? Τίποτα, απλά ήταν εδώ ο πατέρας μου, πήγε να βγει έξω. Α. Και στην αρχή προσποιούμενοι τους τουρίστες ότι ψάχνανε για ένα ξενοδοχείο. Μπήκανε μέσα με το πιστόλι. Α, δηλαδή τον έσπρωξαν. Ναι, τον έσπρωξαν. Δεν βρήκαν ανοιχτή την πόρτα, όχι, δεν παραβίασαν, όχι, κάτι. Τίποτα. Άρα και την είχαν στημένη κατά τη γνώμη σου, ή ναι, τυχαία? Ναι, σίγουρα, δεν ήταν τυχαία, όχι. Από κάποια ήταν βαλμένη. Σε εκείνη τη στιγμή που τους κυνήγησα, δεν σκεφτόμουν καθαρά. Σίγουρα και εγώ είχα νευριάσει για τους γονείς μου. Τους είδα σε μια τέτοια κατάσταση. Τους τύπαγαν γιατί είναι και δύο άτομα οι οποίοι έχουν περάσει. Είναι πάνω από 50 ετών. Δεν είναι φυσιολογικό να μπαίνουν δύο γομάρια 32 και 38 χρονών και να τους φέρονται έτσι. Το πήρες πάνω σου δηλαδή για αυτόν τον λόγο? Ναι. Αντέδρασες στο χτύπημα προς τους γονείς? Ναι, σίγουρα. Τι έκλεψαν? Έκλεψαν ένα χρηματικό ποσό και νομίζω κάποια αντικείμενα αξίας. Τα οποία τα πήρατε πίσω, τι?
Ναι. Ζητάτε την τιμωρία τους? Προφανώς και τη ζητάμε. Έχετε κάνει μήνυση? Τι γίνεται τώρα, ποια είναι η συνέχεια? Τίποτα, νομίζω θα περάσουν από τον εισαγγελέα ένα κριτή κάτι τέτοιο και μετά θα δούμε. Έχετε κάνει μήνυση εσείς? Ναι, έχουμε κάνει. Ναι, τραγκάλου Νατάσα. Είσαστε υπεράσπιση στον έναν από τους δύο... Στον έναν εκ των δύο πολιτών Μαυροβουνίου και στην Σέρβα, η οποία έχει ελληνική ταυτότητα, έτσι. Για πέστε μας, πώς έχει η υπόθεση? Η υπόθεση, σύμφωνα με τα λεγόμενα των εντολέων μου, είναι η εξής. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, οι υπήκοοι Μαυροβουνίου, ήρθαν εδώ προκειμένου να κάνουν διακοπές και προκειμένου να συναντήσουν τον έναν εκ των παθόντων της οικογένειας για να τον εκφοβήσουν, παύλα απειλήσουν, διότι είχαν προηγούμενα με την υπήκο Σερβίας και νυν Ελληνίδα πολίτη, την άλλη εκ των εντολέων μου, και όχι φυσικά για να κάνουν ληστεία. Σε καμία περίπτωση η ίδια δεν είναι συναυτουργός, ούτε καν ηθική αυτουργός, των εν λόγω αδίκων πράξεων που κατηγορούνται οι δύο υπήκοοι Μαυροβουνίου. Ο ένας βέβαια είναι σε κομματώδη κατάσταση, έχει μεταφερθεί στο ΜΕΘ, στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας, ύστερα από πιθανή διαβητική και τοξέωση. Τα θέματα λοιπόν είναι τα εξής. Η ίδια είχε προηγούμενα με τον Αλβανό, διότι κάνουν κάποιες δουλειές μαζί, και προκειμένου να τον εκφοβήσει, να τον απειλήσει για να μην μπερδεύεται στις δουλειές της, να το πούμε απλά, χρησιμοποίησε τον έναν εκ των δύο των οποίους υπερασπίζομαι, και γι' αυτό το λόγο πήγε το πρωί έξω από το σπίτι του παθόντα, τον περίμενε χωρίς να έχει καλυμμένα χαρακτηριστικά, δηλαδή δεν υπάρχει καμία περίπτωση υποδομής. Η ληστεία η οποία έγινε και ακολούθησε είναι με πεδαριώδη και παντελή απουσία υποδομής. Οι δύο λοιπόν δράστες περίμεναν έξω από το σπίτι του παθόντα, σύμφωνα και με τις εντολές της υπηκόου Σερβίας, προκειμένου να βγει από την εργασία, για να πάει στην εργασία του και να μην εισέλθουν στο σπίτι να τον απειλήσουν και να ενοχλήσουν την οικογένειά του, να βρουν τον ίδιο προσωπικά. Πράγμα το οποίο έγινε. Οι ίδιοι περίμεναν έξω, χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά. Τους πήγε η ίδια με το αυτοκίνητο, περίμενε λίγο πιο εκεί. Κάποιος που έχει συναυτουργία σε ληστεία ή οποιαδήποτε συμμετοχή, δεν πάει με ένα αυτοκίνητο να περιμένει έξω και να τον βλέπει όλος ο κόσμος. Λοιπόν, βγήκε ο άνθρωπος αυτός και στην πορεία αυτοί εισήλθαν στο σπίτι και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Από εκεί και πέρα λοιπόν, ο ισχυρισμός της συγκεκριμένης είναι ότι φυσικά δεν έχει καμία σχέση, ούτε γνώριζε για τη ληστεία, όπως προείπα. Η μόνη συμμετοχή της είναι η συμμετοχή της στο αδίκημα της εκβίασης ή της απειλής από τον ηθική αυτουργία για τον έναν, και φυσικά ο ίδιος ο υπήκος Μαυροβουνίου μπήκε μέσα με το φίλο του, ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, ζήτησε συγγνώμη, μάλιστα είπε ότι την ληστεία την αποφάσισαν με το φίλο του την παραμονή το βράδυ, χωρίς ίδια να γνωρίζει κάτι, και όπως είπαμε με την παντελή απουσία κάθε υποδομής έγινε ό,τι έγινε. Δυστυχώς ήταν ένα πάρα πολύ άσχημο περιστατικό, ζήτησε συγγνώμη αμέσως από τις αστυνομικές αρχές και φυσικά σήμερα θα έχει την ίδια ακριβώς στάση και την ίδια υπερασπιστική γραμμή. Θα ζητήσει συγγνώμη, το αποφάσισε στο παραπέντε, ήξερε γιατί τον είχε υπόψη του εκ της δουλειάς του, εκ της εργασίας, ότι είχε κάποια χρήματα και πιθανώς τελευταία στιγμή, έτσι, πολύ επιπόλαια, να ήχθησαν στην πράξη αυτή. Η διαδικασία τώρα θα περάσει. Η διαδικασία είναι η συγκεκριμένη που προβλέπει η ποινική δικονομία, ανακριτή, εισαγγελέα, οι οποίοι θα αποφασίσουν για την προφυλάκηση ή όχι των δύο. Ο τρίτος, όπως είπαμε, νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μέρη.